Ανησυχία προκαλεί και στην κοινωνία της Κρήτης το περιστατικό επίθεσης από λαγοκέφαλο σε λουόμενο στην Κάρπαθο, όταν έβαλε το δάχτυλό του στο στόμα του επικίνδυνου ψαριού, εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το πιο πιθανό είναι ότι καθώς παίζανε με το ψάρι και από ό,τι είδα ο άνθρωπος που τελικά τον δάγκωσε το ψάρι έπαιζε τα δάχτυλά του μπροστά στο ψάρι. Το ψάρι μπορεί να νόμιζε ότι είναι τροφή και να προσπάθησε να φάει την τροφή. Μάθαμε, επικοινωνήσαμε και μάθαμε ότι δεν έγινε κάτι σοβαρό, δηλαδή κάποια μικρή αμοιχή, θα μπορούσε να είναι όμως κάτι χειρότερο. Έχει βγάλει η γλώσσα μου μαλλιά να λέμε τα ίδια και τα ίδια σχετικά με τους λαγοκέφαλους και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Φωνήβω όντως εν διερήμου. Το πράγμα έχει πάρει διαστάσεις επικίνδυνες. Οι αρμόδιοι πρέπει να ενδιαφερθούμε γιατί είμαστε ένας χώρος που ζει από τον τουρισμό. Με αφορμή το δυσάρεστο αυτό γεγονός, το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ εξέδωσε δελτίο τύπου, σύμφωνα με το οποίο εφισά την προσοχή στους λουόμενους αλλά και στους ψαροντουφεκάδες, ώστε τα ψάρια τους να είναι δεμένα στη σημαδούρα τους και όχι κοντά στο σώμα τους. Υπάρχει μια πιθανότητα, καθώς αυξάνεται η πυκνότητα των πληθυσμών, να τροποποιείται κάπως η συμπεριφορά του ψαριού. Δεν θέλουμε να είμαστε, να κινδυνολογήσουμε κάτι, απλώς εμείς στείλαμε ένα δελτίο τύπου, ειδικά εδώ στις περιοχές του Νοτιού Αιγαίου, ώστε να προσέχει ο κόσμος αν δει αυτή την εποχή ψάρια, λαγοκέφαλους κοντά στις ακτές, να μην τα πλησιάζει, να μην τους παίζει ας πούμε, να μην τα ταΐζει, μην το πιάνουν το ψάρι αυτό, γιατί και στο δέρμα του μπορεί να έχει, με γυμνά χέρια, γιατί και στο δέρμα του μπορεί να έχει κάποιες ποσότητες τοξίνης. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι χρόνια στη θάλασσα, αν θα το δω δίπλα μου θα φύγω. Ναι, θα φύγω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί δεν του είσαι μέσα, δεν ξέρεις την αντίδρασή του. Δηλαδή μια στιγμή μπορεί να σου μουντάρει. Και αυτό να ξέρετε ότι πιάσει, το πιάσαμε, το πήραμε. Δεν έχει να το χαϊδέψουμε και να το γλύψουμε. Είδαμε και ένα βιντεάκι προηγουμένως που το τραβήξετε εσείς. Ναι. Το οποίο τι δάγκωσε το συγκεκριμένο. Αυτό που είδατε δάγκωνε μια πλάκα από γυαλόχαλτο, η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή και από ό,τι είδατε το έκοβε, λέει και έκοβε μαρούλι. Τέλος, τρύπα. Επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη χρηματοδότησης καινοτόμων προτάσεων προκειμένου να μελετηθούν τρόποι περιορισμού των πληθυσμών του και αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων στην αλία και το περιβάλλον. Το πρώτο ψάρι που καταγράφηκε στην Ελλάδα το καταγράψαμε εμείς εδώ το 2005 στην Κρήτη. Έκτοτε παρακολουθούμε το φαινόμενο με τα μέσα που μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση. Χωρίς χρηματοδότηση. Να τα επικηρύξουνε. Και με την υπεραλίευση πιστεύω ότι θα μειώσουμε κατά πολύ το ποσοστό αυτό. Ιδεάλλως θα παραδειγματιστούμε από την Αυστραλία και θα πρέπει να βάλουμε δίχτυα στις παραλίες μας για να κολυμπάει ο κόσμος με ασφάλεια. Όπως βλέπετε έχει 4 ισχυρά δόντια, 1, 2, 3, 4 που σχηματίζουν ένα ράμφος παπαγάλου περίπου, κάπως έτσι θα το λέγαμε. Είναι πολύ ισχυρό. Ερευνητές ευελπιστούν να τύχουν αυτή τη φορά χρηματοδότησης σε καινοτόμα πρόταση που θα καταθέσουν προκειμένου να μελετήσουν ειδικά εργαλεία για τη συλλογή των λαγοκέφαλων όπως και την αξιοποίηση του είδους.